δωματίο τομέα. Έτσι δεν είναι, κύριε Θεοχάρη? Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πράγματι έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έκλεισαν τα ψηφοδέλτια δηλαδή? Είναι νότιο τομέα Θεοχάρης? Αυτό έχει ανακοινωθεί. Έχει ανακοινωθεί. Τώρα το ψηφοδέλτιο δεν κλείνει και ανακοινώνονται. Και δεν μου λέτε, κύριε Θεοχάρη, που το κόμμα σας στο ποτάμι με το οποίο εκλεγήκατε πριν πάτε στη Νέα Δημοκρατία που διαλύθηκε, πώς το βλέπετε, τι αισθήματα σας προκαλεί η διάλυση του ποταμιού? Τα αισθήματα είναι περισσότερο προσωπικής στήσης. Όλοι μας στενοχωρούμαστε που έφτασαν τα πράγματα. Μια προσπάθεια στην οποία είχαμε επενδύσει όλοι ψυχολογικά, είχαμε προσπαθήσει, είχαμε ιδρώσει γι' αυτό. Να καταλήγει εκεί που κατέληξε. Είναι κρίμα, αλλά από την άλλη η χώρα χρειάζεται πολιτικές μάλιστα λύσεις. Κύριε Θεοχάρη, που να μπορούν να προσφέρουν. Πόσο εφικτός είναι ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία? Το κρίσιμο δεν είναι μόνο ο στόχος αν είναι εφικτός ή δεν είναι. Το κρίσιμο είναι τι χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή η αυτοδυναμία είναι απαραίτητη για την ίδια τη χώρα. Μάλιστα. Και φυσικά αυτό δεν σημαίνει, και είναι πολύ θετικό που το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κάθε ευκαιρία, δεν σημαίνει ότι η χώρα χρειάζεται την επόμενη μέρα μία κυβέρνηση η οποία δεν θα αναζητεί ευρύτερες συνενέσεις και ευρύτερες συμμαχίες ανεξαρτήτως της πολιτικής και κοινοβουλευτικής αριθμητικής που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές. Μάλιστα. Δεν αισθάνεστε ότι πρέπει, αφού μπήκαμε πια σε προεκλογική περίοδο, 7 Ιουλίου θα έχουμε εκλογές από ό,τι φαίνεται λοιπόν, ότι πρέπει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, η θετική προσέγγιση του ψηφοφόρου, να ακολουθείτε από μια εξειδίκευση των προτάσεών σας, των μέτρων που σκοπεύετε να πάρετε για την οικονομία και των, θα έλεγα, εκείνων των προτάσεων που θα δώσουν αυτή την όθηση την οποία όλοι ζητούμε και όλοι περιμένουμε? Πράγματι αυτό είναι κάτι το οποίο δουλεύεται και γίνεται κάθε φορά και περισσότερο, έτσι, πιο αναλυτική. Δεν είμαστε σε όλους τους τομείς στην ίδια ανάλυση. Το πρόγραμμα της υγείας, για παράδειγμα, είναι πολύ συγκεκριμένο και ανακοινωμένο και μπορεί να το έχει κάποιος στα χέρια του. Σε άλλους τομείς μπορεί να μην είναι τόσο αναλυτικά τα πράγματα. Πάντως αυτό που δεν θα κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να φτιάξει ένα πρόγραμμα στο πόδι παροχολογίας, να δίνει τη μία φορά 50 ευρώ αύξηση συντάξης στη μία συνέντευξη, την επόμενη φορά σε μια ομιλία ότι τα διόδια τα πληρώνουμε, την τρίτη φορά να μοιράζει 200 άρικα, μόνο και μόνο για να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό. Το πρόγραμμα και ό,τι ανακοινώνουμε είναι συγκεκριμένα, τα έχουμε δει, τα έχουμε συζητήσει και ξέρουμε ότι θα τα κάνουμε. Ωστόσο, μπήκαμε, όπως είπα και προηγουμένως, στην προεκλογική περίοδο. Διαπιστώνουμε για μια ακόμα φορά ότι η κυβέρνηση, που είναι ο βασικός σας αντίπαλος, αξιοποιεί διάφορα στοιχεία που εσείς έχετε πει στο παρελθόν, όχι προσωπικά, το συνταξιοδοτικό τύπου Πινοσέτ, ο νεοφιλελευθερισμός που φέρεται, να είπε ένας άλλος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, το θέμα των 7ήμερου για τους εργαζόμενους. Όλα αυτά πώς τα αντιμετωπίζετε, αυτά τα φάουλ, θα έλεγα, στην εκφορά του πολιτικού σας λόγου του προεκλογικού? Το πρώτο που πρέπει να σκεφτεί κάποιος είναι ότι αυτό αποδεικνύει μια ένδυα σχεδίου, επιχειρημάτων και προγραμματισμού του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ρωτήσετε το ΣΥΡΙΖΑ τι θέλει να κάνει με το ασφαλιστικό, λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θα το κάνει τύπου Πινοσέτ. Αν το ρωτήσετε για την υγεία, θα σας πει ότι ο Μητσοτάκης θα ιδιωτικοποιήσει την υγεία. Αυτό είναι το πρώτο που κάποιος πρέπει να πει. Δηλαδή δεν μπορεί να πει στον ελληνικό λαό με αυτά. Από εκεί και πέρα το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας είναι καθαρό και είναι απλό. Εμείς δεν θα φοβηθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της χώρας και τρεις πυλώνες, τρεις άξονες θα είναι αυτοί οι οποίοι θα οδηγούν τις προσπάθειές μας τουλάχιστον τις πρώτες μέρες, και αυτό θα είναι η επέδοση του κλίματος ασφάλειας, η προσέλκυση των ιδιωτικών επενδύσεων ώστε να δημιουργηθούν άμεσα καλά αμοιβόμενες δουλειές και η μείωση της φορολογίας, ώστε να μπορούν να γίνουν όλα αυτά σε ένα περιβάλλον που αυτός ο οποίος θέλει να προσπαθήσει και να ιδρώσει αξίζει τον κόπο και δεν το παίρνει όλα η εφορία. Δεν ανησυχείτε μήπως η εφορία, αλλά όχι με φ, με έψιλον, ύψιλον, που προκάλεσε το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής, σας βγάλει από το δρόμο σας, κύριε Θεοχάρη, και σας οδηγήσει σε μια λογική σίγουρης νίκης με ενδεχομένως εκπλήξεις δυσάρεσης 7 Ιουλίου? Υπάρχουν κίνδυνοι. Θα ήταν λανθασμένο να προσπαθήσουμε να τους κρύψουμε. Αναφέρομαι, ας πούμε, σε αυτό το στέλεχος χθες που βγήκε και είπε κάτι εναντίον της Κούνεβα και ορθώς, κατά τη γνώμη μου, τον έφαγε στο πόδι αμέσως ο αρχηγός σας, ο κύριος Μητσοτάκης.
update τα αντανακλαστικά όμως του Κυριάκου Μητσοτάκη και δείτε τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίπτωση την αντίστοιχη του κύριου Πολάκη. Αυτή ακριβώς είναι η διαφορά μεταξύ της αντιμετώπισης των φαινομένων που μπορεί να υπάρχουν ένας μεγάλος οργανισμός όπως μια επιχείρηση, ένα κόμμα ή οποιοδήποτε άλλος μεγάλος οργανισμός, πάντοτε θα έχει ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν το πνεύμα των καιρών. Δεν χωρούν αλαζονικές συμπεριφορές μέσα στη Νέα Δημοκρατία και αυτό το κατέστησε σαφές, αν δεν ήταν ήδη σαφές, ή σε όποιον δεν ήταν σαφές, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερο, θα σας έλεγα, εγώ φοβάμαι το ζήτημα του εφησυχασμού. Περισσότερο φοβάμαι να πούνε οι άνθρωποι: εντάξει, βγήκαν αυτοί, δεν χρειάζεται να τους βοηθήσουμε, δεν χρειάζεται η ψήφος. Όλες οι ψήφοι είναι σημαντικές. Το αποτέλεσμα όταν αποτιμάται και η διαφορά έχει τη δική της πολιτική σημασία και ποιο μέρος του εκλογικού σώματος γεωγραφικά, ηλικιακά, από πλευράς οικονομικής ή επαγγελματικής ή κοινωνικής στάθμης ή τάξης, ας το πούμε, όλα παίζουν το ρόλο τους στην αποτίμηση και στο μήνυμα που δίνουν οι πολίτες στο πολιτικό σύστημα. Συνεπώς, καμία ψήφος δεν πρέπει να χαθεί. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι είναι μια δύσκολη περίοδος, 7 Ιουλίου είναι μια περίοδος που θα κάνουν διακοπές. Το μήνυμα της ψήφου είναι και ότι ο λαός απέρριψε την ταξική πολιτική της αναδιανομής εισοδήματος. Ο λαός απέρριψε τα ψέματα, απέρριψε την αναποτελεσματικότητα. Ναι, εντάξει αυτά, αλλά και την αναδιανομή του εισοδήματος, όπως την αφήρμοσε ο Τσίπρας, στην ταξική πολιτική αναδιανομής. Το 100%. Άρα λοιπόν τα μέτρα τα οποία πήρε τα επιδηματικά πάνε, τελειώσανε με εσάς. Τα μέτρα τα οποία πήρε τα επιδηματικά, να σας πω το εξής, κύριε Φελέκη, η μεσαία τάξη αυτή τη στιγμή στενάζει στη χώρα μας. Και η μεσαία τάξη δεν μπορεί να στηριχθεί με λεφτά και με επιδόματα. Στηρίζεται με αξιόπιστες υπηρεσίες. Πρέπει να ξέρεις ότι το σχολείο που πάει το παιδί σου δεν το χατακώνει. Σε αυτά συμφωνούμε, κύριε Θεοχάρη. Εγώ άλλο σας ρώτησα. Σε αυτά συμφωνώ απολύτως. Αλλά λέω, αυτές οι ταξικές πολιτικές αναδιανομής εισοδήματος μέσω επιδομάτων και λοιπόν μέτρων θα τελειώσουν με την δημοκρατία. Θα διορθωθούν, θα εστιαστούν, θα έχουμε αποτελεσματικότητα σε αυτές τις πολιτικές και θα κοστίζουν όσο πρέπει ώστε να δίνουν αξιοπρεπή. Καλά, εγώ δεν θα πω ότι. Στους στοχούς Έλληνες πολίτες. Δεν λέω ότι θα κοπούν. Οι οποίοι περνάνε. Θα ήταν λάθος να κοπούν, δεν λέω. Εγώ δεν πάω εκεί ότι μπορεί να κοπούν. Δηλαδή και οι 120 δόσεις θα έχουμε εκεί. Καταρχήν οι 120 δόσεις δεν δουλεύουν. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ο εξοδικαστικός συμβασμός δεν δουλεύει. Μάλιστα. Και ο κόσμος τρέφεται σε 120. Έχετε πάει. Έχω φίλους και γνωστούς. Τους παίρνουν 5 χιλιάρικα τα διάφορα κυκλώματα για να μπορέσουν να τους βάλουν μέσα και περιμένουν 2 χρόνια να δούνε αν θα μπουν ή δεν θα μπουν και πώς θα μπουν. Γι' αυτό ο κόσμος διψάει για τις 120 δόσεις. Αλλά ακόμη και αυτές οι 120 δόσεις λήγουν τώρα στις 28 του μηνός πάνω στις εκλογές. Εγώ έκανα χθες τον Υπουργό Οικονομικών ερώτηση. Θα δοθεί η παράταση ώστε να υπάρχει Βουλή? Θα δοθεί μέχρι τις 5 Ιουλίου. Βέβαια, πρέπει να δοθεί η παράταση. Μάλιστα. Να δοθεί μέχρι ένας μήνας τουλάχιστον, ώστε να μπορεί μια κυβέρνηση να διορθώσει, μια Βουλή ανοιχτή, να διορθώσει τα όποια κακοσκήμενα. Και στο ασφαλιστικό θα πάμε σε αυτό που λέει ο κύριος Βρούτσης, σε ένα μεικτό σύστημα μαζί και με προϊόντα του ιδιωτικού τομέα στα τα συνταξιοδοτικά. Στο ασφαλιστικό έχουμε μια τεράστια παρανόηση που δυστυχώς όλοι μας τη συνεχίζουμε και πρέπει να την παλέψουμε. Δεν είναι το δίλημα μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου ασφαλιστικού. Μάλιστα. Το δίλημα είναι μεταξύ ασφαλιστικού με αποθεματικά, δηλαδή που τα λεφτά σου είναι δικά σου και επενδύονται σε ένα κουμπαρά, και ασφαλιστικού το οποίο είναι χωρίς λεφτά, διότι τα λεφτά σου τα παίρνει τον επόμενο μήνα. Μάλιστα. Ο συνταξιόχος. Κύριε Θεοχάρη. Εκεί θέλουμε μεικτό σύστημα για να έχουμε λίγο από το ένα και λίγο από το άλλο. Μόλις μπήκαμε στην προεκλογική περίοδο, θα έχουμε τη χαρά σίγουρα να τα ξαναπούμε και τις επόμενες εβδομάδες. Μέχρι τότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε καλή.